από φθινόπωρο ξανά καλοκαίρι. Θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα και παραλίες γεμάτες από κόσμο. Η Κρήτη συνεχίζει να βιώνει μια θερμή εισβολή, αν και βρισκόμαστε στον δεύτερο μήνα του φθινοπόρου. Θερμότερη αέρια μάζα, η οποία εισβάλλει και πάλι από τα νότια πάνω από το νησί μας, θα έχει σαν αποτέλεσμα να δώσει θερμοκρασίες αρκετά υψηλότερες της εποχής, κάτι που φαίνεται να κορυφώνεται κυρίως την Πέμπτη, αν και η Παρασκευή θα έχει λίγο υψηλότερες της εποχής θερμοκρασίες. Αυτή η καλοκαιρινή εικόνα, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξει από την επόμενη εβδομάδα. Η μετεωρολογική πρόγνωση δείχνει πτώση της θερμοκρασίας τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα, φέρνοντας επιτέλους το φθινόπωρο στο νησί. Η πτώση της θερμοκρασίας θα φέρει ανάσες δροσιάς, ενώ οι νύχτες θα αρχίσουν να γίνονται πιο κρύες, δημιουργώντας την αίσθηση της αλλαγής εποχής. Οι θερμοκρασίες σταδιακά θα πέσουν σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα και μάλλον στο ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας θα δούμε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά ακόμα περισσότερο για τις νυχτερινές ώρες. Πολύ ωραίος. Είναι καλό για τον τουρισμό. Ωραία, είναι ωραία. Αφού δεν βρεις. Πάτε στη θάλασσα. Όχι, δεν θέλω θάλασσα, πάω βουνό. Για μένα είναι το καλύτερο καιρός. Αυτή την εποχή για μένα είναι καλύτερη επειδή δεν κάνει πάρα πολύ ζέστη. Όταν εμείς στην Οκτώβρη κάνουμε μπάνιο, αυτό είναι θαύμα. Μια χαρά. Ναι, πάω. Συνεχίζουμε. Όσο κρατάει ακόμα ο καιρός, συνεχίζουμε. Καλοκαίρι είναι ελευθερία, είναι κίνηση, είναι ζωή. Ο χειμώνας είναι καλός μένα, αλλά για αυτούς που δεν μπορούν να τον ανταπεξέλθουν είναι λίγο δύσκολος. Αν και πολλοί απολαμβάνουν την παράταση του καλοκαιριού, κάποιοι εκφράζουν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις της καλλιέργειας. Οι αγρότες που βλέπουν τα χωράφια τους να επηρεάζονται από την ξηρασία περιμένουν με αγωνία τις πρώτες βροχές. Το νερό είναι απαραίτητο για τη σωτηρία των σοδιών και οι χαμηλότερες θερμοκρασίες που πλησιάζουν δίνουν ελπίδες για ευνοϊκότερες συνθήκες. Πιο καλά είναι η βροχή. Να βρέξει, να βγάλουν χόρτα, να. Για όλα τα ζητήματα είναι. Εγώ το θέλω, αλλά άλλοι δεν το θέλουν, γιατί πρέπει να βρέξει κιόλας. Οπότε, ας γίνει ό,τι θέλει ο Θεός.